τα παιδιά μας που ξέρουμε ότι μπορούν να πετύχουν πολλά. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στο γήπεδο ζωής. Και προτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα έτσι να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Το γήπεδο ζωής είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο έχει να χτίσει έτσι τις υποδομές και τις βάσεις για τα παιδιά που βρίσκονται σε σχολική ηλικία, προκειμένου να καταλάβουν τι θέλουν να κάνουν σε αυτή τη ζωή και να χτίσουν ένα πολύ δυνατό χαρακτήρα για να μπορέσουν να το κάνουν. Το γήπεδο ζωής γεννήθηκε με πρωτοβουλία και ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχος και ουσιαστικά υλοποιεί το κοινό όραμα τόσο του προέδρου του, του Ανδρέα του Δρακόπουλου, όσο και του γνωστού και αγαπητού σε όλους μας Παναγιώτη Γιαννάκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, καλούμε κοντά μας σε συζήτηση ανθρώπους που είτε με το έργο τους, είτε με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε με τα βιώματά τους, μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας έναν εκ των δύο εμπνευστών του project αυτού, τον coach, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, για να πούμε τι αφορά ακριβώς αυτό το project, ποια είναι τα όνειρά του, ποιες είναι οι βλέψεις του και να μάθουμε ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Coach, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε σήμερα? Τέλεια. Τέλεια. Αισθάνομαι πολύ καλά. Αυτό έχει σημασία. Δεν τα ακούς και πολύ συχνά, η αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι λίγο χάνουμε το θείο δώρο που μας έχει χαρίσει η φύση και ο Θεός. Το οποίο τη είναι. Ζωή. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι μια ωραία στιγμή που να την αδράξουμε και να κάνουμε ωραία πράγματα. Καταλαβαίνουμε άραγε εμείς οι άνθρωποι τα δώρα που μας δίνονται? Είναι δύσκολο, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές αδυνατούμε να προσδιορίσουμε το πώς μπορούμε να κάνουμε την ημέρα μας και τη ζωή μας καλύτερη, κάνοντας πράγματα θετικά και με χαρά και με θέληση. Τώρα κακά τα ψέματα. Αλλά έχετε αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πάρα πολύ κόσμο ανά τα χρόνια με την επαγγελματική σας πορεία και όχι μόνο, αλλά και με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα σας. Είναι μια αλήθεια αυτή? Δεν το ξέρω. Κάτι θα έχετε ακούσει, δεν μπορεί. Δεν το ξέρω, με την έννοια ότι ο κάθε άνθρωπος το πώς προσλαμβάνει έναν άλλον άνθρωπο και τις δράσεις και τον τρόπο που ζει, νομίζω ότι είναι μοναδικός και πιθανόν εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με την έννοια που το λες, αλλά σίγουρα προσπαθώ όσο μπορώ να μην προκαλώ τους ανθρώπους γύρω μου που βιώνουν μαζί μου την καθημερινότητα ή τη ζωή μας. Αυτήν την αγάπη για τα πράγματα, αυτήν την πραότητα, αυτήν την ανάγκη για εξέλιξη προσωπική και για βελτίωση, είναι κάτι το οποίο σας το μετέδωσαν οι γονείς σας? Ναι, νομίζω ότι οι γονείς μου και το περιβάλλον μου και οι γειτονές μου και οι άνθρωποι που συναστράφηκα, όλοι κάτι μου δώσανε. Γιατί ειλικρινά μου άρεσε να διαβάζω τους ανθρώπους, τις ανθρώπινες συμπεριφορές και μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρομαι για θετικά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Και νομίζω ότι όλο αυτό με εξέλιξε πάρα πολύ και συγχρόνως ανακάλυψα και ένα παιχνίδι, το μπάσκετ, που μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω ακόμα πιο έντονα το συναισθηματικό μου κόσμο, τις δυνατότητές μου, τα μειονεκτήματά μου, τα πράγματα τα οποία με κάνανε χαρούμενο, τα πράγματα που μου δίνανε δύσκολες στιγμές αλλά συγχρόνως με εξελίσσανε. Ήμουν τυχερός. Όταν ανακαλύψατε για πρώτη φορά κάποιο μειονέκτημα δικό σας, πώς νιώσατε? Ένιωσα ότι
Τι ωραία, έχω πράγματα να δουλέψω. Όντως. Ναι. Δεν το είδατε δηλαδή ως, όχι, δεν είμαι καλός εκεί. Τι θα γίνει τώρα? Όχι, δεν φοβήθηκα ποτέ το τι θα γίνει. Θεώρησα ότι αν δουλέψεις και επιμείνεις και πονέσεις λίγο, γιατί πάντα χρειάζεται πόνος για να εξελιχθείς, θα τα καταφέρω. Και συνεχίζω να προσπαθώ. Δεν τα έχω καταφέρει όλα. Προσπαθώ όμως. Όταν επιλέξατε το μπάσκετ και είπατε, εγώ ρε παιδί μου, αυτό θα κυνηγήσω στη ζωή μου, είχατε στο νου σας ότι θέλετε να αφήσετε ένα αποτύπωμα στην κοινωνία, στην οικογένειά σας, στους ανθρώπους γύρω σας? Όχι. Όχι. Τίποτα από όλα αυτά, Δάφνη. Ήθελα απλά να παίξω μπάλα. Ήθελα να παίξω και να το κάνω στο δυνατό καλύτερα. Ήταν στοίχημα με τον εαυτό σας? Όχι, κανένα στοίχημα. Ήταν κάτι που με έβγαινε αυθόρμητα από μέσα μου. Δεν μου άρεσε να μου κάνουν παρατήρηση. Η παρατήρηση ήταν προτροπή να προσπαθήσω περισσότερο. Θυμάστε μια παρατήρηση που σας πλήγωσε? Παρατήρηση με πλήγωσε. Ή που σας πείσμωσε, αυτό εννοώ. Με πείσμωνε κάθε φορά που ο coach έπαιζε πολλές φορές μαζί μου. Έπαιζε εντός εισαγωγικών. Ναι, έπαιζε εντός εισαγωγικών, λέγοντάς μου ότι δεν το κάνεις σωστά. Μάλλον έκανες λιγότερες προσπάθειες από ό,τι σου είχα ζητήσει εγώ. Και το έλεγα, ωραία, θα τα ξανακάνω από την αρχή. Αυτό στην ουσία μου έδινε την ευκαιρία να εξελίσω, νομίζω. Να κάνω περισσότερη προπόνηση δηλαδή. Και αυτό το είχα σαν ένα άτομο το οποίο δεν μου άρεσε να μου κάνουν παρατήρηση για πράγματα τα οποία μου είχαν ζητήσει να κάνω, θεωρώντας ότι δεν τα είχα κάνει. Και αυτό πρόσθεται όγκο δουλειάς. Και αυτή η δουλειά με βοήθησε να παίξω πολλά χρόνια, να εξελιχθώ και να πετύχω πράγματα που ούτε τα φανταζόμουν. Ο προπονητής σας ήταν ένας φωτεινός φάρος στη ζωή σας? Ήταν, ναι. Ποιοι άλλοι ήτανε φωτεινοί φάροι? Οι γονείς μου, τα αδέλφια μου, οι συμπαίκτες μου, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλα. Πόσο μικρά? Όταν ήμουν 12 ετών και έπαιζα μαζί τους και με βοηθούσανε, είτε σαν συμπαίκτες είτε σαν αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι μου, οι αντίπαλοι προπονητές, πολλοί κόσμος, οι φίλαθλοι, όλοι έχουν μερίδιο σε αυτό που κατάφερα, πολύ μεγάλο. Γιατί τελικά, πώς θα εξελιχθείς αν δεν συναγωνιστείς? Ή αν είσαι μόνος. Υπάρχει κάποιος που ξεχωρίζεται, που λέτε αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα είχα φτάσει ως εδώ σήμερα? Κοίτα, νομίζω ότι την πρώτη θέση μπορώ να τη δώσω στη μητέρα μου. Πώς τη λένε τη μαμά? Τη λέγανε Καλλιόπη. Τη λέγανε Καλλιόπη. Ναι. Πολύ κόπο, πολύ μόχθο. Μεγάλο παράδειγμα, και εκείνη είχε έτσι ένα χαρακτήρα που δεν ήθελε να μην κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πάντα. Πολύ δούλευε, πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Και το ότι με στήριξε να πάω σχολείο, γιατί ήταν μια δύσκολη εποχή, θα μπορούσε να έπρεπε να πάω στη δουλειά. Και το ότι με πίεζε να μην πειράζω κανένα, να είμαι συνεπής, νομίζω ότι σε εκείνη ανήκει. Και φυσικά στον άνθρωπο που με σταμάτησε μια μέρα φεύγοντας από το Ναλάνα που έπαιζα και μου λέει, εσύ και δεν έρχεσαι για προπόνηση? Γιατί ήμουν ένα ντροπαλό παιδί. Ο προπονητής μου ήταν ο Βίρονο Κρίθαρης.
Σιγά δεν έρχεσαι για προπόνηση το απόγευμα. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό, λέω, πάρε 20 δραχμές, πήγαινε να βγάλει φωτογραφίες και έλα το απόγευμα για προπόνηση. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή, αυτό το ταξίδι. Και συνέχιζε. Το τι ήσασταν ντροπαλός σας στέρισε πόρτες, ευκαιρίες, παράθυρα τα οποία έμειναν κλειστά? Πιθανόν, αλλά νομίζω ότι αυτή η πόρτα που άνοιξε ήταν τέτοια που μου είχε χαρίσει όλα τα παράθυρα της ζωής. Συγκλονιστικές στιγμές. Δεν ξέρω πώς θα ήταν αν τυχόν δεν είχε ανοίξει αυτή η πόρτα. Κύριε Γιαννάκη, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βλέπουμε, ας πούμε, έτσι ανθρώπους που θεωρούμε βουνά, όπως και του λόγου σας, έτσι παραδείγματα και πηγές έμπνευσης, και λέμε, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, μια ζωή στρωμένη στις επιτυχίες. Αλλά δεν είναι οι επιτυχίες μόνο. Είναι και οι αποτυχίες σε αυτή τη ζωή. Φυσικά. Τις οποίες όμως κανείς δεν αναφέρει. Πάντα η ερώτηση είναι, μα καλά, πώς έχεις πετύχει τόσα, βρε παιδί μου? Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι αυτά γίνονται μόνο με τον εύκολο τρόπο. Δηλαδή με την επιτυχία. Όχι, είναι σκληρή δουλειά. Βέβαια και οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν αυτή τη διαδρομή σε όλο τον κόσμο αποφεύγουν να δείξουν τη δύσκολη... Γιατί? Για να παρακινήσουν περισσότερους να συμμετάσχουν χωρίς να γνωρίζουν τις δυσκολίες. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι όταν τους πεις ότι κάτι είναι πολύ δύσκολο, δεν θέλουν να το κάνουν. Ναι, αλλά άμα τους πεις ότι είναι και πολύ εύκολο, είναι ένα ψέμα. Είναι αλήθεια, απλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι της επικοινωνίας με τη δράση. Εάν πεις σε κάποιον ότι ξέρεις κάτι, για να μπορέσεις να φτάσεις ψηλά πρέπει να κάνεις κάθε μέρα 4 ώρες προπόνηση, 365 μέρες το χρόνο, και αν πονάς να συνεχίζεις, εάν υποφέρεις συναισθηματικά πάλι να συνεχίζεις, εάν υποφέρεις πνευματικά να συνεχίζεις. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί που θα διαλέγαν αυτό το δρόμο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να δοκιμάσει και αξίζει τον κόπο κάποιος να το αισθανθεί για να καταλάβει τη διαφορά και αν μπορεί αυτός πραγματικά να συνεχίζει προσπαθώντας να ανακαλύψει τη δύναμη που έχει μέσα του, γιατί εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτή τη δύναμη. Απλά φοβούνται να ξεπεράσουν τα όρια τους. Ωραία, εγώ θέλω να μιλήσουμε για αποτυχίες. Αποτυχίες που σας έκαναν να πέσετε έτσι στο πάτωμα, αλλά που σας σήκωσαν τελικά πολύ 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 ψηλά. Νομίζω ότι αν κάποιος πάρει τη διαδρομή την αγωνιστική, την αθλητική, δεν ξεκινάει μόνο με νίκες. Καταρχήν ξεκινάς με την πρώτη ήττα, ότι παρακολουθείς το παιχνίδι από τον πάγκο. Σαν να βλέπεις τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Δηλαδή είσαι ένας νέος ο οποίος μπαίνει καινούριο στην ομάδα, παρακολουθείς το παιχνίδι από τον πάγκο, μέχρι να σου πει ο coach να μπεις μέσα να παίξεις ένα λεπτό. Αυτό το λεπτό πώς φαίνεται? Πολύ λίγο. Αυτό το λεπτό που σου λέει έλα παιδί μου μπες. Και είναι αυτό το λεπτό. Φαίνεται αιωνιότητα ή φαίνεται 5 δευτερόλεπτα? Όταν είσαι μικρός είναι πολύ λίγο. Όταν καταλάβεις την ομορφιά του παιχνιδιού, μπορεί να είναι και όλη η επιτυχία. Κλεισμένη σε ένα λεπτό. Αν κάποιος έχει δει μπάσκετ θα δει ότι είναι σε δευτερόλεπτα πολλές φορές. Οπότε όλα παίζουν ρόλο. Αποτυχία το ότι να σε αποκλείσει από την ομάδα, να μην είσαι στην ομάδα, να είσαι μόνος αυτούς που προπονούνται. Αποτυχία είναι να προσπαθήσεις να μπεις σε μια καλύτερη ομάδα
και να μην τα καταφέρεις. Ή όταν θα μπεις, η ομάδα να χάσει πολύ άσχημα. Υπάρχουν βράδια που δεν έχω κοιμηθεί. Ήτανε πολλά αυτά τα βράδια. Σίγουρα ήταν λίγο λιγότερα από αυτά που με κάνανε χαρούμενα. Εντάξει, είναι οπότε, καλό. Ναι, οπότε ναι, είμαι τυχερός από αυτή την άποψη. Αλλά σίγουρα επειδή ο κόσμος έχει συνδυάσει με την κορυφή του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου αθλητισμού, νομίζω μέχρι να φτάσουμε εκεί έχει πέσει πολύ ξύλο. Δεν θα ξεχάσω ένα από τα ταξίδια μας στην Αμερική, προσπαθώντας να εξελιχθούμε σε επίπεδο που δεν προλαβαίναμε να δούμε τους αντιπάλους. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε την μπάλα. Οι συμπαίκτες μας, μεταξύ μας. Πολύ έτσι άσχημα αποτελέσματα. Αποκλεισμοί, αποτυχίες. Αλλά νομίζω ότι, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, ότι η ήττα μυρίζει άσχημα. Αλλά ένα δέντρο χρειάζεται κοπριά για να, για να μεγαλώσει. Ναι. Και νομίζω ότι αν αντέχεις αυτό, αν αντέξεις όλα αυτά, θα ανακαλύψεις τελικά ότι υπάρχουν πράγματα που ενώ σου φαίνονται αδύνατα, είναι δυνατά. Πάρα πολλά. Όλα. Είχατε ήρωες μεγαλώνοντας. Νομίζω από τα παραμύθια που διάβαζα. Θυμάστε κάποιον, έχετε συγκρατήσει? Το Ρομπέτο Δασό. Γιατί μας άρεσε αυτός ο τύπος? Νομίζω ότι γιατί ήταν ένας θαραλέος άνθρωπος, ο οποίος υπερασπιζόταν τους πολλούς και τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη. Τη σήμερα ημέρα η αλήθεια είναι πως τα πράγματα έχουν γίνει πολύ βάρβαρα, έχουν γίνει πολύ δύσκολα, δηλαδή αυτά που βλέπουμε σήμερα διαβάζοντας, ας πούμε, στα ειδησιογραφικά τα site, κάποτε ούτε και που τα φανταζόμασταν. Υπάρχουν όμως μέσα από τα δικά σας μάτια έτσι, πηγές έμπνευσης, πηγές ελπίδας, στη σημερινή κοινωνία όπως τη βλέπετε τώρα εσείς? Νομίζω ότι πάντα υπάρχουν πράγματα ωραία και αισιόδοξα. Αν ψάξει κάποιος, θα βρει ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους με δυσκολία, αλλά επειδή έχουν αγάπη για τη ζωή, πάθος με την προσπάθεια και θέληση να μην σταματάνε να προσπαθούν, κάνουν πράγματα τα οποία ούτε θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Εγώ, επειδή προσπαθώ να ενημερώνομαι και να διαβάζω διάφορες δράσεις, θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα που γίνονται. Ίσως να μην είναι τόσο εμπορικά, αλλά αν ψάξει κάποιος, μπορεί να βρει νέους ανθρώπους, μεγαλύτερους ανθρώπους, διαφόρων ηλικιών ανθρώπους, οι οποίοι μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθούν να εξελιχθούν και να κάνουν ωραία πράγματα στη ζωή. Οπότε θέλω να είμαι από την αισιόδοξη πλευρά της ζωής μας. Ελπίζω να παρακινηθούμε όσο δυνατόν περισσότεροι να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, όλους τους οργανισμούς που ζουν πάνω σε αυτόν, και μέσα από αυτή την προσπάθεια να κάνουμε και τη ζωή μας καλύτερη. Το γήπεδο ζωής είναι κάτι που αποτελεί και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης, είναι ένα όραμα το οποίο καλώς ερχόταν των πραγμάτων θα δώσει κίνητρο τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Έλαμψε το πρόσωπό σας, δηλαδή κατευθείαν χαμόγελο. Ναι. Πώς γεννήθηκε αυτή η ωραία ιδέα. Είχα γνωριστεί με τον πρόεδρο, τον Ανδρέα Δρακόπουλο, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τον άνθρωπο. Και είχαμε μία συζήτηση το πώς εγώ έτυχε να έρθει η συζήτηση στο πώς εγώ ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ και το τι αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην Ελλάδα για τα Ελληνόπουλα. Προπονητικά μιλάμε. Προπονητικά. Όχι, γενικά. Γενικά για τα Ελληνόπουλα. Ότι οι χώροι οι οποίοι υπάρχουν για να για να ανακαλύψει το καθένα από αυτά κάτι που του αρέσει δεν είναι τόσο ελκυστικοί. Τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένα παιδί ιδιαίτερα το οποίο δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες είναι πολύ λίγα. Του είπα εγώ ότι κατά τύχη ανακάλυψα ότι το μπάσκετ είναι κάτι που μου αρέσει να ασχολούμαι συστηματικά και περνάω καλά και βγάζω πολλή ενέργεια και θέληση και του είπα ότι σήμερα τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ευκαιρία γιατί εγώ κατά λάθος ανακάλυψα τον μπάσκετ. Σήμερα μπορεί ένα παιδί να κατά λάθος να ανακαλύψει ότι είναι πολύ καλό σε κάποιο μουσικό όργανο αλλά που μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα ή που μπορεί ο χώρος ο οποίος θα τον πάνε να μην είναι ελκυστικός. Τα παιδιά είναι κλεισμένα σε μια καρέκλα και σε ένα δωμάτιο, έχουν έναν υπολογιστή μπροστά τους, ένα τάπλετ, ένα κινητό και νομίζουν ότι μέσα από εκεί ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα και να ανακαλύψουν τα πάντα. Και του έλεγα ότι πράγματι επειδή όλα τα παιδιά κρύβουν μια δύναμη μέσα τους για κάτι όπως εγώ ανακάλυψα τον μπάσκετ, μπορεί ένα παιδί να ανακαλύψει τη ζωγραφική ή να ανακαλύψει τον χορό ή κάποια δεξιότητα με τις μηχανές. Με οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει σαν ασχολία στη ζωή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα τέτοιο χώρο ώστε να του τραβήξουν και την προσοχή. Γιατί πλέον με το τάμπλετ, επειδή πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, έχει εικόνες και τη συγκρίνει με αυτό που ζει. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραίο να δοθεί ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους. Και έτσι ξεκινήσαμε να σκέφτεται και ο πρόεδρος, επειδή του άρεσε να συμπαρασταθεί στα νέα παιδιά και για τις δεξιότητες αλλά και για το χαρακτήρα τους και γιατί ξέρουμε ότι πολλά παιδιά έχουν δυσκολία λόγω του ότι οι γονείς τους δουλεύουν όλη μέρα για να τους στηρίξουν στη ζωή τους να βρουν μια συμπαράσταση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μόνα τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δεν έχει τη δύναμη ο παππούς και η γιαγιά να τους δώσουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν όλα αυτά. Και σε περιοχές οι οποίες είναι λίγο παραμελημένες κοινωνικά. Και νομίζω ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις μας βρήκαμε ένα κοινό γήπεδο. Ναι, ένα κοινό γήπεδο, γιατί τελικά και η ζωή είναι ένα γήπεδο. Όπως και έτσι σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να δημιουργηθεί μια αγκαλιά, μια αλάνα,
ένας χώρος τύπου Αλάνας, να μπορεί να δέχεται τα παιδιά μετά το σχολείο, και εκεί αφού τους στηρίξουμε στην προσπάθειά τους να κάνουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας και φάνε κάτι, φυσικά, γιατί χρειάζεται να είναι δυνατοί και υγιείς, να δούνε μήπως υπάρχει κάτι ακόμα που θα μπορούσαν να κάνουν μέσα από όλες αυτές τις δράσεις που θα υπάρχουν σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Ελπίζουμε μέσα από αυτό ο καθένας να ψάξει μέσα από αυτά τα ρεθίσματα να βρει αυτή τη δύναμη που έχει μέσα του και αυτό τι του αρέσει να ασχοληθεί, ώστε να τον κάνει χαρούμενο, να τον κάνει πιο δυνατό σαν χαρακτήρα και να προσφέρει και στον εαυτό του αλλά και στην οικογένειά του και στη μεγάλη γειτονιά της περιοχής. Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα, νομίζω είναι πολύ έκδηλη η ανάγκη σας να βοηθάτε άλλους. Ότι είναι ένα κομμάτι της αποστολής σας σε αυτόν τον πλανήτη Γη, τέλος πάντων, και όσο φιλοξενούμαστε σε αυτόν. Οπότε θέλω να ρωτήσω αν το γήπεδο ζωής είναι μια προέκταση του κοινωνικού αποτυπώματος που θέλετε να αφήσετε συμπράττοντας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εγώ θα πω κάτι. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο πρόεδρος, κ. Δρακόπουλος, μου δείξαν ότι και βλέπω ότι το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν για τον άνθρωπο και τη στήριξή του. Και νομίζω ότι αυτή η δράση είναι μια προέκταση της προσπάθειας που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι την έχουν να βοηθηθούμε όλοι, να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, ώστε να έχουμε μια θετική στάση απέναντι στη ζωή και να την κάνουμε καλύτερη για όλους, όχι μόνο για τους εαυτούς μας. Γιατί πάντα, όπως λέω και στο παιχνίδι που παίζω, που το αγαπάω το μπάσκετ, μία πάσα κάνει δύο χαρούμενους. Αυτόν που την παίρνει και αυτόν που τη δίνει. Οπότε ας προσπαθήσουμε να δίνουμε πάσες στη ζωή μας και μέσα από το γήπεδο ζωής θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε η κάθε πάσα να είναι μια ακόμα δυνατότητα να βοηθήσουμε ένα παιδί να κυνηγήσει τα όνειρά του. Και να ανοίξει τα φτεράκια του. Σωστά. Το θέμα είναι να συγχωράει και ο ουρανός. Δηλαδή, νομίζω ότι το γήπεδο ζωής δίνει ουρανό σε αυτά τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν στην Ελλάδα. Γιατί συνήθως όλοι ανοίγουν τα φτεράκια τους και πάνε κάπου αλλού. Είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Οπότε ελπίζουμε εμείς μέσα από αυτή την προσπάθεια να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που θα τους δυναμώσει τα φτερά. Το γήπεδο ζωής δεν θα είναι μόνο ένας χώρος εκπαίδευσης, ένας χώρος περαιτέρω εκπαίδευσης. Θα είναι και ένα safe place για τα παιδιά αυτά. Είναι αλήθεια ότι ο χώρος, ναι, θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα ξέρουν οι γονείς ότι εκεί μέσα τα παιδιά τους θα έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο θα τους δίνει την ευκαιρία με χαρά και ενθουσιασμό να βρούνε τα ερεθίσματα που μπορούν πραγματικά να τους οδηγήσουν σε αυτό που θα τους κάνει δυνατότερους χαρακτήρες αλλά και να ασχολούνται με κάτι το οποίο τους κάνει ευτυχισμένους. Κύριε Γιαννάκη, ποια θα είναι τα κριτήρια εκείνα επιλογής των παιδιών, θα υπάρχουν κριτήρια? Το μόνο κριτήριο που θα υπάρχει είναι η ανάγκη που έχει το κάθε παιδί. Mm-hmm.
για να του δοθεί ευκαιρία να βρεθεί σε, ένα τέτοια, σε μια τέτοια δράση. Στόχος μας είναι ότι τα παιδιά με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες και οι οικογένειες τους, να τους δίνεται ευκαιρία να, να γνωρίσουν δράσεις και, και πράγματα που αφορούν τον αθλητισμό, τις τέχνες, τις επιστήμες, που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, να γνωρίσουν εκεί, να πάρουν ερεθίσματα, μήπως κάτι από αυτό είναι κρυμμένο βαθιά μέσα τους, η δύναμη και το ταλέντο να εξελιχθούν. Και νομίζω ότι αυτά τα παιδιά έχουν περισσότερη ανάγκη να ανακαλύψουν αυτή τη δύναμη. Πόσα άτομα θα πλαισιώσουν το γήπεδο ζωής? Πολλά άτομα. Νομίζω ότι ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν, θα έρχονται στελέχη τα οποία θα μπορούν πραγματικά να δώσουν κίνητρο και δυνατότητες και γνώσεις στα παιδιά. Θα υπάρχουν παιδιά, άτομα τα οποία θα υποστηρίζουν στις δύσκολες τους στιγμές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η ζωή επιφυλάσσει δύσκολες στιγμές και τα παιδιά θα πρέπει να βρουν στήριγμα. Άρα οπότε, ψυχολόγους, διατροφολόγους. Δεν το συζητάμε όλα. Οτιδήποτε είναι, οτιδήποτε χρειάζεται ένας νέος για να στηριχθεί και να συνεχίσει την προσπάθειά του, θα προσπαθούμε να το έχουμε, ώστε να του, συμπαρασταθούμε. Το γήπεδο ζωής, έτσι εξ όσων γνωρίζω, βασίζεται σε πρότυπα εξωτερικού. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε δει μέχρι στιγμή στη χώρα μας. Ποια είναι αυτά τα πρότυπα? Είναι αλήθεια ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί οι οποίοι στηρίζουν τα νέα παιδιά στη δυσκολία που έχουν να εξελιχθούν. Είναι κρατικές εκεί ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες αυτές? Είναι πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν μόνο ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίζονται από χορηγούς funding και... ναι, που ενδιαφέρονται ώστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να υποστηριχτούν, να μπορούν να περνάνε από εκεί ώστε να παίρνουν εφόδια για τη ζωή τους. Έχουν μεγάλη εμπειρία από δυσκολίες. Εμείς έχουμε ταξιδέψει ήδη 3 φορές για να δούμε, να μιλήσουμε, να αφουγκραστούμε την προσπάθεια αυτή. Αλλά φυσικά αφουγκραζόμαστε και την ελληνική κοινωνία, που πόσο ανάγκη το έχει κάτι τέτοιο. Και θεωρούμε ότι θα είναι μια ωραία στήριξη στα νέα μας παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να δουλέψουν γι' αυτά σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως είπαμε και πριν, το οποίο θα τους προσφέρει τη δύναμη που χρειάζονται για να εξελιχθούν. Πότε να το περιμένουμε? Δουλεύουμε καθημερινά, ναι. Πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αρκετοί άνθρωποι από τη δικιά μας πλευρά εδώ στο γήπεδο ζωής. Ελπίζουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα έργα και μετά νομίζω ότι όσο μπορούμε πιο γρήγορα, από 18 ως 20 με 22 μήνες,
από το καλοκαίρι και μετά νομίζω ότι θα έχουμε τη χαρά να αυτή την αγκαλιά, αυτή την αλάνα να την προσφέρουμε στα παιδιά της Δυτικής Αττικής, στα παιδιά της Νίκαιας που τόσο πολύ ανάγκη το έχουν. Ο αθλητισμός, όχι με την έννοια του πρωταθλητισμού, είναι απαραίτητος στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Εσάς σας έχει διδάξει αυτό, γιατί βλέπουμε ότι αυτό εκλείπει, ας πούμε, στις μέρες μας. Δεν επενδύουν τα νέα παιδιά και οι νέοι στο σώμα τους. Με την έννοια του να είσαι γερός, δυνατός, να κοιμάσαι σωστά, να τρως σωστά, να κάνεις οποιαδήποτε μορφή άθλησης. Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής, όχι. Απλά χρειάζεται τροφή ή ομής. Πρέπει να δυναμώσει. Πρέπει να υποστηρίζει δηλαδή το σκελετικό σου, τον οργανισμό σου, την καθημερινότητά σου. Όταν πονάς, δεν είσαι καλά. Όταν είσαι παχής, δεν είσαι καλά. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είναι θέμα καλύτερης ζωής. Έτσι. Και ότι μαθαίνεις κάτι για το σώμα σου. Μα πώς μπορεί να μην ξέρεις κάτι για το σώμα σου. Φεύγει ένα παιδί από το σχολείο και δεν ξέρει τίποτα για το σώμα σου. Τι ξέρει. Δεν ξέρεις κάτι. Τίποτα. Τα μάθα τώρα που είμαι 35. Ναι. Επειδή ήθελες. Επειδή ανακάλυψες ότι χρειάζεται να το κάνεις και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι εκεί έξω και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που καραδοκούν, ειδικά σήμερα. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πόσο αθλητισμός, επειδή εσείς αυτό επιλέξατε στη ζωή σας και αυτό είναι και κάτι που θα υπάρχει στο γήπεδο ζωής, ναι. Πώς λοιπόν ο αθλητισμός θωρακίζει ένα παιδί και από τι το προστατεύει? Νομίζω ότι έχει τεράστια ευκαιρία το παιδί μπαίνοντας στον αθλητισμό να ανακαλύψει το χαρακτήρα του και τον τρόπο που αυτός αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, αλλά συγχρόνως αυτά που συμβαίνουν στη ζωή. Mm-hmm. Στο μπάσκετ υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να σου πάρει την μπάλα. Υπάρχει κάποιος που με τον τρόπο που παίζει σε βγάζει από την ηρεμία και από την δυνατότητα να... Υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να σε σπρώξει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος προσπαθεί να σε κοροϊδέψει. Όλα αυτά είναι πράγματα που είναι στη ζωή, που θα τα αντιμετωπίσεις. Και το πώς θα αντιμετωπίσεις μέσα στον αθλητισμό πιθανόν να σε βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσεις και στη ζωή σου. Υπάρχει ο διαιτητής, ο οποίος σε αδικεί ή σε ευνοεί. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Άρα είναι μια πολύ καλή προετοιμασία για τη ζωή σου που θα βγεις. Πρέπει να είσαι στην ώρα σου, στην προπόνηση. Πρέπει να είσαι υγιής, να έχεις φάει σωστά. Πρέπει να μην σταματάς να προσπαθείς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πρέπει όταν πέφτεις να σηκωθείς. Πρέπει όταν τραυματιστείς να κάνεις αποθεραπεία ώστε να επιστρέψεις γρήγορα. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη ζωή είναι μέσα στον αθλητισμό. Και εκεί έχεις τον coach ο οποίος δημιουργεί και ένα περιβάλλον ασφαλές. Βέβαια. Δηλαδή, αν τυχόν συμβεί κάτι, ξεφύγει, θα μπει στη μέση και θα το σταματήσει. Θα βάλει σε μια τάξη τα πράγματα. Οπότε έχουν τεράστια ευκαιρία οι γονείς μέσω του αθλητισμού να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ετοιμαστούν για αυτό που τους περιμένει στη ζωή. Και συγχρόνως τους κάνουν πιο δυνατούς χαρακτήρες. Γιατί είτε το θες είτε όχι, αυτές οι δυσκολίες τις οποίες περνάμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον εκπαιδεύουν τις αντοχές σου
σε αυτά τα, και τα δεδομένα. Ναι, τα εκπαιδεύουν και τα αναπτύσσουν τα όρια σου. Θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας εδώ ένα μήνυμα που απευθύνεται τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά. Για το γήπεδο ζωής. Θα ήθελα πρώτα να δω την έναρξή του, γιατί έχω κι εγώ έτσι μεγάλη έτσι προσμονή. Θα ήθελα να γίνει χθες. Και επειδή ξέρω ότι και ο πρόεδρος, ο κύριος Δρακόπουλος, ο Ανδρέας, έχει όνειρα γι' αυτό. Ας μην τα πω ακόμα. Okay, εντάξει. Τα όνειρα. Ένα μήνυμα με γονείς και παιδιά. Ένα μήνυμα με γονείς και παιδιά. Θα ήθελα να πω στους γονείς και στα παιδιά ότι αυτός ο χώρος φτιάχνονται για εκείνους και να έχουν τη διάθεση, μάλλον να θέλουν να έρθουν και να ανακαλύψουν εκεί μέσα ότι τελικά έχουν δύναμη μέσα τους και ίσως για πράγματα που ούτε περνάει από το, ούτε καν από το μυαλό τους. Γι' αυτό το λόγο αυτή η αγκαλιά, αυτή η αλάνα, όπως είπα πριν, τους περιμένει να τους δώσει την όθηση που θα θέλανε για να κυνηγήσουν και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Ευχαριστούμε πολύ και θα ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.